Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αργά το απόγευμα της Παρασκευής η προσφυγή για τα περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η οριστική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι τα αεροδρόμια παραχωρήθηκαν με εφάπαξ ποσό από 600 έως 650 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ένα αεροδρόμιο και ετήσιο μίσθωμα περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε αεροδρόμιο. Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές, καθώς εκχωρούνται μεγάλα και δοφόρα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου σε ιδιώτες προς βλάβη της εθνικής οικονομίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δίδεται και θέμα και εθνικής κυριαρχίας. Ειδική αναφορά έγινε για το αεροδρόμιο των Χανίων Κρήτης, που έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Fraport, καθώς αφενός εκτελούνται έργα επέκτασης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν επιτρέπει τη μεταβίβασή του, και αφετέρου το αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που απαγορεύει την παραχώρησή του για λόγους εθνικής ασφαλείας. Η Ολομέλεια, στο μεταξύ, να σημειώσουμε ότι επιφυλάχτηκε να εκδώσει την άποψή της. Να σημειωθεί στο μεταξύ ότι λόγω της 24ωρης απεργίας που πραγματοποίησε σήμερα η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πολλές πτήσεις, ιδίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, ακυρώθηκαν. Μία εκ των οποίων και σημερινή πτήση από Αθήνα για Καβάλα και το αντίστροφο. Η απεργία είχε προκηρυχθεί με αφορμή τη σημερινή εκδίκαση συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής της Ομοσπονδίας των Περιφερειών, των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και άλλων φορέων και συνδικαλιστικών ενώσεων κατά τη συμφωνία ιδιωτικοποίηση των ελληνικών κρατικών αεροδρομίων.